Η προσπάθεια να σπάσουμε την αλυσίδα μετάδοση του ιού σαφώ συνεχίζεται. Η πανδημία είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει τελειώσει. Ο ιό είναι ακόμα εδώ, το επαναλαμβάνουμε διαρκώ και τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν αν δεν είμαστε προσεκτικοί. Γι' αυτό και η άρση των μέτρων γίνεται σταδιακά και σε βάθο χρόνου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αξιολόγηση του κάθε βήματο και να μπορούν να γίνουν διορθωτικέ κινήσει σε περίπτωση που απαιτείται. Στόχο όλων μα επιβάλλεται να είναι το να μην χρειαστεί να κάνουμε βήματα προ τα πίσω. Να προχωρήσουμε στα διακέρυση των μέτρων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουμε ήδη καταρτήσει και χωρί να θέσουμε σε κίνδυνο ό,τι έχουμε πετύχει με πολύ κόπο μέχρι στιγμή. Γι' αυτό θα κάνω ξανά αναφορά σε αυτού που μη σεβόμενοι την κοινή προσπάθεια συγκεντρώνονται χωρί μέτρα προφύλαξη, αγνώντα τι οδηγίε προστασία στι διάφορε πλατείε. Αυτό που κάνουν είναι να θέτουν σε κίνδυνο τη δική του ζωή και τη ζωή των φίλων του και των δικών του ανθρώπων. Έχουμε κατορθώσει με θυσίε από όλου, σε κάθε επίπεδο οικονομικό, μετακινήσεων, κίνηση, να περιορίσουμε τη μετάδοση τη νόσου. Υπάρχει ο κίνδυνο να τα τεινάξουμε όλα στον αέρα. Δεν είναι ζήτημα τη αστυνομία ο περιορισμό τη νόσου. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά τη. Η στάση όλων είναι ζήτημα αποκλειστική, κοινωνική και ατομική ευθύνη. Οι δραματικέ εικόνε άλλων χωρών με κατόμβε νεκρών είναι πολύ πρόσφατε για να τι ξεχνάμε. Και το ότι δεν τι ζήσαμε οφείλεται καθαρά. Στο ότι κινηθήκαμε συντεταγμένα, πολιτεία και πολίτε, και είχαμε αποτελέσματα που έχουν κάνει τη χώρα μα θετικό παράδειγμα σε όλο τον κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε κι εμεί δραματικέ στιγμέ. Ούτε αντίσταση κάνουν κάποιοι, ούτε μαγκιά δείχνουν. Ο κορονοϊό είναι αντίπαλο και όπω έχει δείξει σε όλο τον κόσμο, δεν παίζει ούτε αντιμετωπίζεται από την αστυνομία. Η αστυνομία αντιμετωπίζει παραβατικέ συμπεριφορέ, όχι τον κορονοϊό. Όσοι επιλέγουν να αγνοούν την πραγματικότητα θέτουν σε κίνδυνο τη δική του ζωή, τη ζωή των φίλων του, τη ζωή τη οικογένειά του. Το πόσο μεταδοτικό είναι ο ιό, το είδατε ακόμα και χθε. Πώ από ένα πρόσωπο μολύνθηκαν από τον ιό άλλοι δέκα. Κάντε τον πολλαπλασιασμό και αν δεν αντιληφθούν περιοριστικά μέτρα και βγάλετε τα αποτελέσματα. Κάθε ανεύθυνη κίνηση σήμερα θα φέρει αρνητικά αποτελέσματα τι επόμενε ημέρε. Και κάποιοι δυστυχώ αδιαφορούν. Δεν είναι ανοιχτή αυτή η στάση από την κοινωνία, από την πολιτεία, από του Έλληνε πολίτε. Στη συνέχεια, θα ήθελα επίση να σα ενημερώσω ότι εκδόθηκε υπουργική απόφαση για του όρου επαναλειτουργία των σχολείων, ξεκινώντα από την Τρίτη Λυκείου, τη Δευτέρα 11 Μαου. Η νέα καθημερινότητα λοιπόν στα σχολεία είναι η εξή. Περιορίζει το συνοστισμό κατά την προσέλευση και την αποχώρηση από τη σχολική μονάδα, φροντίζοντα να τηρούνται αποστάσει μεταξύ των μαθητών. Δεν πραγματοποιείται συγκέντρωση μαθητών στον προάβλιο χώρο πριν την έναρξη του προγράμματο. Η καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιείται στι αίθουσε. Οι σχολικέ αίθουσε πρέπει να διαμορφωθούν έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των μαθητών στο πλαίσιο του εφικτού, δηλαδή ένα μαθητή αναθρανείο. Ο μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό μαθητών ανασχολητική αίθουσα ορίζεται δεκα... στου 15. Τάξει ή τμήματα τάξεων με περισσότερου των 15 μαθητών χωρίζονται σε υποτμήματα ίση δυναμική και εφαρμόζουν εκπεριτροπή στη διδασκαλία. Εφόσον σε κάποια σχολική μονάδα πλεονάζουν κατάλληλε, ιδίω για την τήρηση αποστάσεων, μεταξύ των μαθητών σχολικέ αίθουσε, η διδασκαλία σε υποτμήματα που προκύπτουν μετά την οσάνο κατανομή μπορεί να είναι και καθημερινή. Η απόσταση μεταξύ των μαθητών πρέπει να είναι ίση με 1,5 μέτρο μήκο. Εάν κάποια σχολική αίθουσα δεν επαρκεί για την τήρηση αυτή τη απόσταση, τότε το τμήμα, ανεξαρτήτω αριθμού μαθητών, χωρίζεται σε υποτμήματα. Προκειμένου να περιοριστεί ο συγχροντισμό. Είναι σημαντικό να υιοθετηθούν πρακτικέ συστηματικού διαχωρισμού των μαθητών και κατά τα διαλύματα. Τι θα πρέπει να προσέξουν μαθητέ και εκπαιδευτικοί στα διαλύματα. Πρώτον, σταδιακή και με σειρά έξοδο των μαθητών στο προάβλιο. Δεύτερον, διαφορετική χώρη για του μαθητέ κάθε τμήματο στο προάβλιο. Τρίτον, φυσικό αερισμό των αιθουσών στο διάλειμμα. Και τέλο, απαγόρευση παιχνιδιών με μπάλα, όπω μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ.